Θεωρείτε ότι ο μισθός που παίρνετε δεν είναι αυτός που σας αξίζει? Δυστυχώς όχι. Καθόλου ευχαριστημένη, διότι δουλεύουμε αρκετές ώρες, πολλά λίγο μισθό. Απλά μπορείς να τα βγάλεις αρκετά καλά στην Ελλάδα από ό,τι εδώ. Εδώ το κόστος ζωής είναι αρκετά ακριβό. Οι χώρες που πέρασαν από μνημόνιο έχουν αρκετά ψηλούς μέσους μισθούς. Τον ψηλότερο έχει η Ιρλανδία, 2.479 ευρώ. Ακολουθεί η Ισπανία με 1.749 ευρώ. Η Κύπρος με 1.658 ευρώ. Η Ελλάδα με 917 και τέλος η Πορτογαλία με 846 ευρώ. Πού είναι όμως τα χοντρά πορτοφόλια με μισθό που τσιμπά από 3.000 ευρώ μέχρι 4.500? Στην Ελβετία ο μέσος μισθός είναι 4.421 ευρώ. Στην Ισλανδία 3.430. Στην Νορβηγία 3.405 και στη Δανία 3.270 ευρώ. Σε κάποιες χώρες όμως οι μισθοί κατρακυλούν, με μισθούς πείνας λιγότερο από 500 ευρώ. Στη Βουλγαρία 423 ευρώ, στην Αλβανία 347, στη Μολδαβία 216 και στην Ουκρανία 190. Το 26,6% των εργαζομένων στην Κύπρο λαμβάνουν ακαθάριστο μισθό μέχρι 1.000 ευρώ. Από 750 μέχρι 999 λαμβάνει το 16,1%. Από 500 ευρώ μέχρι 749 το 8,1%. Ενώ μέχρι 500 ευρώ λαμβάνει το 2,4%. Νομίζω ότι δεν μας αξίζει. Νομίζω ο κόσμος πρέπει να ανεβεί λίγο πιο πάνω ο μισθός του. Η μισθή στο ιδιωτικό τομέα είναι ικανοποιητική. Μισθή, μπορεί να είναι μισθή πείνας. Μισθή στο δημόσιο, νομίζω είναι ικανοποιητική. Η μισή εμείνα στάσιμη, τα αγαθά παμπάνω συνέχεια. Από το 2018 πάντως, γενικά οι μισθοί άρχισαν να αυξάνονται λόγω της επαναφοράς μέρους τους και ωφελημάτων που αποκόπηκαν.